Για τρία λεπτά, κύριος Υπουργός, με μια ανοχή. Έδωσε μια εξήγηση για όλα αυτά. Με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας. Που λέει ότι έγιναν αυτά στα προπήλαια. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ότι έγιναν συλλήψεις. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, οι συλλήψεις, να ξέρετε, δεν γίνονται με λουλούδια. Γίνονται με ξύλο. Η σύλληψη των φωτορεπόρτερς που έγινε εδώ, για ποιο λόγο έγινε? Ποιος θα πληρώσει γι' αυτό? Γιατί τον πιάσανε και τα βγάζουν φωτογραφίες? Δεν είναι δικαίωμά του, αυτή δεν είναι η δουλειά του. Τι θα κάνετε δηλαδή? Και εννοώ γενικά, δεν εννοώ συγκεκριμένα. Ούτε είναι προσωπικό το θέμα, είναι τι γραμμή δίνει στην αστυνομία. Ας δεχτούμε, λέω τώρα για χάρη τη συζήτηση, ότι συνέβησαν αυτά. Στη Γάδα τι έγινε? Υπάρχουν φωτογραφίες. Είπατε ότι, ότι ήταν η ομάδα, δεν πώς τη λένε τώρα, έχουμε μπερδέψει τώρα. Γιατί ο μόνος αναπτυσσόμενος τομέας στην Ελλάδα είναι αστυνομία και καταστολή. Είναι αυτή η ομάδα που είναι με τα μπλε τα ρούχα, που είναι περισσότερες κοπέλες κλπ. Όλο αυτό έγινε. Νομίζω ότι υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ασπίδες, μάτι δηλαδή, που σπρώχνουν και προπυλακίζουν ανθρώπους. Ακούστε, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, οι βουλευτές, δεν θεωρούμε ότι είμαστε κάτι άλλο από το λαό. Ούτε έχουμε το προνόμιο να δέρνουν τους άλλους και εμείς να είμαστε ανέγκυχτοι. Άλλωστε, έχουμε και εμπειρία, κύριε Υπουργέ, και το γνωρίζετε καλά. Και να μιλήσω και προσωπικά. Και άμα θέλετε, τα έχετε τα βίντεο. Πάρτε τα και δέστε. Φτά να μην χτυπάνε. Και να φωνάζουν οι άλλοι αστυνομικοί, μην τον χτυπάτε γιατί είναι, ξέρω εγώ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι χτυπήσανε εμάς. Μαθημένοι είμαστε και ξέρετε, το ξύλο, έχω ξαναπεί, έχει δύο άκρες, κύριε Βρούτσι. Μην νομίζετε ότι θα μας δέρνουν ανελέητα και θα καθόμαστε με ψηλά τα χέρια και θα κάνουμε τους μάρτυρες. Τελειώσαν αυτά. Εδώ και πολλά χρόνια. Και εσείς που κουνάτε το κεφάλι, κυρία Παπακώστα, και που εκτιμάω ότι έχετε σοβαρό λόγο κλπ. Δεν είναι δυνατόν να βαράνει ματατζίδες ανέτεια και εμείς να καθόμαστε να μας λιανίζουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς να το πω δηλαδή? Ποιος είναι νόμιμος δηλαδή? Αυτός που έχει τη μαγκούρα και είναι σαν αστακός? Και παράνομος είναι ένας άνθρωπος που διαδηλώνει 60-70 χρονών και είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια? Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Μαρκόπουλε, ακούστε να σας πω. Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Παφίλη. Ακούστε να σας πω. Κύριε Παφίλη, συνεχίστε προς τα εμένα. Μισό λεπτό. Έτσι. Τελειώνω. Όχι προς τον κύριο Μαρκόπουλο. Ναι. Εμένα θα. Μα αυτός με διακόπτει. Όχι, τον παρακάλεσα και σταμάτησε. Αν σας ακουμπάγανε μια τρίχα εσάς, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Εμάς που μας διανύσανε και που φάγαμε ξύλο μπόλικο και που δεν πήγαμε να κάνουμε τη διοικητική έκθεση με μελανιές στο στήθος και με σπασμένο πλευρό, ραγισμένο. Τη μάσκα, κύριε Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, συγγνώμη. Τη μασκούλα. Τι να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε? Τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να συνηθίσουμε. Πρέπει. Μας βλέπει ο κόσμος. Τώρα, σε ό,τι αφορά πραγματικά τώρα, είναι τώρα μία βουλευτής, αντιπρόεδρος της Βουλής κλπ. Όταν φτάνει η αστυνομία να χτυπάει εκεί που έχει εντολές, καλός ή κακός, ότι μην τους πειράζετε, ότι είναι βουλευτές, σας λέω ότι για μας δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι χτυπάει. Όταν φτάνει εκεί, σημαίνει όχι εξαχρίωση. Σημαίνει κάτι άλλο. Πολύ βαθύτερο. Και δεν χτυπάνε όλοι. Χτυπάει ο χρυσαυγήτικος κυρίως, τομέας που δεν θέλετε να το ξεκαθαρίσετε. Χτυπάνε ειδικοί φρουροί, που τι δουλειά έκαναν πριν, κύριε οικονόμου, και ήρθαν στην αστυνομία. Και σας λέω. Έχετε δει τη δουλειά έκαναν? Να το πω. Οι περισσότεροι τι ήταν, μπράβο. Ολοκληρώστε, κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ, μη γενικεύετε και κλείστε. Τελειώνω. Λέω οι περισσότεροι. Πώς τους πήρατε, με ποια κριτήρια, με ποια εκπαίδευση? Αυτό ήθελα. Με ποιες εντολές?
Κάποτε στη σχολή, γνωρίζω γιατί κάποιος υπουργός μου το είπε, δεν θέλω να το φωτογραφίσω, ένας πανεπιστημιακός που έκανε μάθημα είπε ότι αστυνομικός πρέπει να μάθει ότι θα φάει και ξύλο. Λοιπόν, όχι μόνο ότι θα ολοκληρώσετε. Όχι, άλλο λεπτό. Τέλειωσε. Όχι, σας παρακαλώ. Επομένως, εδώ μη γενικεύουμε, γενική επερώτηση δεν θα κάνουμε. Τέλειωσε, περιμένετε. Τελεία. Αυτό το κλίμα του εντυνόμενου αυταρχισμού και της τρομοκρατίας, που δεν αφορά, λέω, όλους, αλλά αφορά το κλίμα όλο που δίνει η κυβέρνηση, να ξέρετε ότι είναι επικίνδυνο. Ευχαριστούμε, και ότι κύριε δεν Παφίλη. Πρόκειται να περάσει έτσι. Σας ευχαριστούμε. Και ότι θα το θερμά. Βρείτε πολύ γρήγορα μπροστά σας. Εμείς δεν στηρίζουμε ενέργειες τύπου μου. Τα ξέρετε, τι να σας τα πω πάλι. Λοιπόν. Μολότοφ και όλα τα υπόλοιπα. Ωστόσο όμως, η εντάξει. Απάντηση δεν μπορεί να είναι βαράτε και ισοπεδώστε τα όλα.